είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα. Διεκδικούμε όλα μας τα αιτήματα, ό,τι με τη βία οι κυβερνήσεις μας έχουν αφαιρέσει. Ό,τι με τη δουλειά μας πληρώσαμε και δεν το χρυσάμε σε κανέναν. Απαιτούμε τώρα να πάρθουν για τη δημόσια υγεία πρόνοια. Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, εδώ και τώρα αυξήσεις συντάξεις. Δίνουμε αγωνιστική συνέχεια μετά τη μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση στις 24 Σεντεκάτου, που συνταξιούχοι έφταναν στην Αθήνα από κάθε γωνιά της Ελλάδος, από τον Εύρο, από την Κρήτη, να δώσουν περήφανη μαζική αγωνιστική απάντηση στους κυβερνώντες, απαιτώντας λύση στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει στη ζωή μας. Χιλιάδες σώματα ακούρασα με πείσμα δεν σταμάτησαν μέσα από τη μια μεγαλειώδη πορεία στο Υπουργείο Εργασίας και να απαιτούν την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας στη λύση, κάνοντας καθαρό ότι δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα μέχρι τη δικαίωσή μας. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, οι συνεργαζόμενες συνταξιούχες οργανώσεις απέδωσαν εκ νέου υπόμνοια στον νέο Υπουργό Εργασίας και ζητούν άμεση συνάντηση με συγκεκριμένες απαντήσεις, όπως υποσχέθηκε ο Υπουργός Εργασίας και ο Υπουργός Υγείας. Διεκδικούμε άμεσες λύσεις στα προβλήματα της υγείας πρόνοιας που η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και απειλούν τη ζωή μας από ένα σύστημα υγείας που σταθερά παραχωρείται και παραδίδεται στα νύχια των επιχειρηματικών ομίλων και γίνεται όλο και πιο ακριβό εμπόρευμα τη στιγμή που πέρα των άλλων η ακρίβεια τσακίζει τα κόκαλα. Σε αυτή τη βάση, για το ίδιο σκοπό, σε όλη τη χώρα οργανώνονται περιφερειακές συγκεντρώσεις από τα συνταξιουχικά σωματεία από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και διεκδικούμε δημόσια και δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας, πρόνοιας, πλήρως χρηματοδοτούμενο από το κράτος, όχι απαγευματινά χειρουργία με το 30% συμμετοχή των συνταξιούχων. Εξασφάλισε από το κράτος δωρεάν πλήρους και απρόσκοπτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας σε όλους. Πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση όλων των δημοσίων νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των άλλων μονάδων υγείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης όλων των κλάδων και ιδιωτικοτήτων στο δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στις άλλες μονάδες υγείας. Μονιμοποίηση όλων των συμμαχιούχων και επικουρικών. Να μην κλείσει η συγχωνευτική κανένα τμήμα κλινική νοσοκομείο κέντρο υγείας, να επαναπολειτουργήσουν πλήρως τα νοσοκομεία και των σύνολων των δομών που έξαν λόγω περικοπών. Κατάργηση κάθε είδους πληρωμής στην υγεία για όλο το λαό. Απολύτως δωρεάν 100% κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό φάρμακα, θεραπείες, σύγχρονα θεραπευτικά μέσα, τεχνολογικά βοηθήματα για όλους με κανένα όρο. Πλαφώνει αποκλεισμός ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους τους Έλληνες ή μετανάστες. Πλήρη στελέχωση του ΕΚΑΒ με μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με τις ανάγκες, ανανέωση του στόλου του ΕΚΑΒ με ανάπτυξη του αναγκαίου αριθμού ασθενοφόρων μέσω επίγον πολιτών εναερίων. Στελέχωση της τεχνικής υπηρεσίας συντήρηση του στόλου με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Καμία ιδιωτικοποίηση εμπαραγματοποίηση του δημοσίου συστήματος υγείας, κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αγροτικά ιατρία στελεχωμένα και σε όλα τα χωριά. Να οργανωθεί ιδιαίτερη φροντίδα με υγειονομικούς και κοινωνικές περιουσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους ηλικιωμένους, τους που χρόνια πάσχονται και τους νεοφροπαθείς. Δημόσια και δωρεάν πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι για όλους, χωρίς πλαφόν, εξαιρέσεις και περικοπές με τον αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, δωρεάν μετακίνηση των ασθενών και των συνοδών τους, δημιουργία δημοσίων δομών και οίκων ευκαιρίας για την τρίτη ηλικία, βαθμίδες για την τρίτη ηλικία, ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας που να συνδέονται με όλες τις βαθμίδες του δημοσίου συστήματος υγείας και να παρέχουν δωρεάν, όχι συγκατάρρευση των ειδικών ψυχιατρικών νοσοκομείων. Να πούμε και δύο λόγια. Εκτός λεφτά θα πούνε και θα πούνε, δεν υπάρχει το δυσονομικό σύστημα για να βγάλει τα κονδύλια. Όπως το πάνε και στους αγρότες. Όμως, αν ξέρετε καλά, κάθε χρόνο πληρώνουμε 8 δισεκατομμύρια στις στρατιωτικές δαπάνες του ΝΑΤΟ. Αυτά τα λεφτά που θα πάρουμε τα F-35 που θα θέλουν να τα πάνε στην Περσία, τι εξυπηρετούν την άμυνα της χώρας. Να υπερκαλύψουμε την Τουρκία. Η Τουρκία έβγαλε μαχητικό εχθές, το διαφημίσανε, το οποίο είναι πέμπτης γενιάς και θα έχει αποτέλεσμα να μας υπερκεράσουν. Οπότε τι θα γίνει αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα. Όσα αφορά τα απογευματινά χειρουργεία, πόσο αντέχει η τσέπη του ασφαλιζόμενου του απλού πολίτη. Αν αντέχει με 800 ευρώ και με 700 πέρα και με 300, 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, τα 2 εκατομμύρια αμέβονται κάτω από 800 στάρικα. Άρα πάμε για ένα νόμιμο φακελάκι απογευματινό. Νόμιμο, έτσι κι αλλιώς υπήρχε το φακελάκι. Άμα το έχει όμως ο άλλος, τώρα θα τα πετούν αυτοί. Θα τα πετούν νόμιμα αυτοί πλέον το φακελάκι τώρα. Και τι να κάνεις, δεν το δίνεις, πεθαίνεις. Εγώ απεργός είμαι σήμερα, με βάση και την απόφαση που υπάρχει της ΟΕΝΓΕ, για κλιμάκωση μπροστά στην απεργία που υπάρχει στις 28 του μήνα, γενικά. Με χαρά μου είδα εδώ σήμερα τους συνταξιούχους, τους παλέμαχους έτσι της δουλειάς, που είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι για να τα πούμε και με το όνομά τους τα πράγματα που βλέπουμε εδώ στο νοσοκομείο, να έχουν έρθει σήμερα και να θέλουν να πούνε πράγματα, να διεκδικήσουν ας πούμε εδώ πέρα και για το νοσοκομείο.
Τώρα η κατάσταση είναι στο προχώρητο, το βλέπετε, είναι και πανελλαδικά. Άμα διαβάσετε ανακοινώσεις από όλα τα νοσοκομεία που βγαίνουν ανά την Ελλάδα, λίγο πολύ όλα ισχύουν και για το παναρκαδικό, αλλά όχι μόνο για το παναρκαδικό, αλλά και για τις δομές που έχουμε στην Τρίπολη, εδώ και στην Αρκαδία συνολικά. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα, έτσι και στο νοσοκομείο, ελλείψεις προσωπικού, ζητήματα με το ακτινολογικό, ζητήματα δηλαδή άμεσης λειτουργίας. Έτσι, μα γενικώς και ο αξονικός λειτουργούν σε καθημερινή βάση, γιατί μια ζωή χαλάνε και όλο παραπεμπτικά σε ιδιωτικά, βλέπουμε. Τώρα δεν υπάρχουν μόνο παραπεμπτικά σε ιδιωτικά επειδή αναγκάζεται ο ασθενής να πάει. Τώρα υπάρχει και με τη βούλα παραπεμπτικό τι. Επειδή δεν έχουμε γιατρό, υπάρχει ιδιωτική εταιρεία, σύμβαση, όπου με τηλεϊατρική γίνεται με τον τεχνολόγο εδώ πέρα η αξονική και την διαγνώσκει ο άλλος από το κομπιούτερ τέτοιο. Αλλά την ώρα της εφημερίας εκεί δεν μπορείς να κάνεις, ας πούμε, υπέρηχο. Συν ότι τελικά μάλλον αποδεικνύεται, να απαντήσουν δηλαδή και από τη διοίκηση και από την ΥΠΕ κτλ. Μάλλον αποδεικνύεται από ό,τι έχουμε ακούσει κι εμείς πιο ακριβή από το να μπορούσες, αυτή η διαδικασία, από το να μπορούσες να έχεις εδώ πέρα γιατρούς, ας πούμε, να δουλεύουν κτλ. Είναι μια συνολική κατάσταση. Αντίστοιχα και για το ΕΚΑΒ. Έχει πάει σε ιδιωτικό ΕΚΑΒ να γυρνάνε, ας πούμε, οι ασθενείς, τα εξιτήρια δηλαδή που γίνονται. Πάλι πιο ακριβό από το να έχεις το ΕΚΑΒ εξοπλισμένο και ένα στόλο ο οποίος να αρκεί για να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι συνολικά μια κατάσταση η οποία μας έχει φέρει στο απροχώρητο. Εγώ με αυτή την έννοια και γι' αυτό το λόγο απεργώ. Τώρα, το αν, επειδή με ρωτήσατε για το σωματείο κτλ., εγώ δυστυχώς και με τις αποφάσεις που υπάρχουν δεν μπορώ να συμμετέχω στο σωματείο, γιατί είμαι ειδικευόμενος. Στο σωματείο συμμετέχουν οι μόνιμοι εδώ του νοσοκομείου. Από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει και τις αποφάσεις και κινείται με βάση αυτές. Παρ' όλα αυτά, έτσι, δεν βλέπουμε να υπάρχει συμμετοχή τουλάχιστον έξω από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Το αν έχουν πάει σε κάποια πανελλαδική κινητοποίηση, όπως είπε και ο συνάδελφος, παλιά βλέπαμε νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό να είναι εδώ, να φωνάζει για τα δικαιώματα του. Σήμερα βλέπουμε, ναι, μεν τους άμεσα ενδιαφερόμενους που είναι η τρίτη ηλικία, ωστόσο δεν βλέπουμε εσάς τους γιατρούς που χρειάζεται να κάνετε παραπάνω ώρες, να υπερβείτε τις βαρδιές σας. Ποια είναι η λύση? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος κανενός και ελπίζω μπροστά στην απεργία να υπάρχει και μια μεγαλύτερη δραστηριότητα. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι αυτό που λέτε τώρα δεν έχει καμία σχέση με το καζάνι που βράζει μέσα, ας πούμε, στους υγειονομικούς. Οι υγειονομικοί έχουν στήσει την πλάτη σε όλη την κατάσταση από την πανδημία μέχρι τώρα, δηλαδή και από προσωπικές τους ώρες και με την, πώς λένε, με το μεράκι τους και τα λοιπά, και με τον υδρότα τους έχουν κοπιάσει και έχουν κρατήσει τέλος πάντων τα νοσοκομεία και εδώ το παναρκαδικό. Οπότε με αυτή την έννοια, ακόμα και που μπορεί να μην τους έχετε δει έξω και να μην εκφράζεται, ας πούμε, στην πράξη, υπάρχει όμως ένα καζάνι που βράζει. Και εμείς θέλουμε, εγώ δηλαδή προσωπικά θέλω και ως απεργός σήμερα να δηλώσω ότι χρειάζεται αυτό να βγει και περισσότερο προς τα έξω. Γιατί τελικά η διεκδίκηση είναι αυτή η οποία θα μπορέσει να σου φέρει αποτέλεσμα, γιατί βλέπουμε ανά τα χρόνια αποφάσεις, ας πούμε, για την πολιτική υγείας, οι οποίες είναι σαν να έχουν γραφτεί από το ίδιο χέρι, η μία συνέχεια της άλλης, και τελικά καταλήγουμε στα ίδια πράγματα χωρίς να υπάρχουν λύσεις. Γνωρίζουμε ποιες ειδικότητες απουσιάζουν εδώ από το δικό μας νοσοκομείο, το Παναρκαδικό? Ναι, κοιτάξτε, και αρμοδίως μπορείτε να ρωτήσω όσον αφορά τις οργανικές θέσεις κτλ. Σίγουρα υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω και εγώ, λέω δεν εκπροσωπώ κανέναν, υπάρχουν ελλείψεις στο ακτινολογικό. Η παθολογική έχει τα διαχρονικά της προβλήματα. Τα επίγοντα του νοσοκομείου επίσης έχουν τα δικά τους προβλήματα. Γενικά το προσωπικό υπάρχει παντού έλλειψη. Οι νοσηλευτές δουλεύουν κάποιες φορές με κόντρα βάρδιες. Κόντρα βάρδια σημαίνει πρωί-βράδυ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, ειδικά όταν πρόκειται, το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του νοσηλευτικού είναι γυναίκες, δηλαδή με παιδιά κτλ. Τι σημαίνει και αυτό, το οποίο έχει να κάνει και με την έλλειψη προσωπικού η κόντρα βάρδια, έτσι. Αυτό. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχει έλλειψη, ναι. Οπότε σίγουρα το να έχουμε και απογευματινά χειρουργία δεν θα βοηθούσε καθόλου την κατάσταση των δημοσίων νοσοκομείων, να υποθέσουμε. Κοιτάξτε, απογευματινά χειρουργία έχουμε ελάχιστη βάση εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Από εκεί που τώρα είχαμε την ελάχιστη αναμονή που μπορεί να πήγαινε μήνες, τώρα βάζουμε και ελάχιστη βάση πληρωμής. Ελάχιστη πληρωμή για να μπουν, ας πούμε, στα νοσοκομεία. Δεν θα μπορούσαν να τα καλύψουν τα ασφαλιστικά ταμεία αυτά τα απογευματινά, από το να βάζει το χέρι του πολίτης στη τσέπη για να πληρώνει?
Ξέρετε, αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί κάποιος να απαντήσει ναι και όχι. Το θέμα είναι ότι και τα ασφαλιστικά ταμεία εμείς τα πληρώνουμε. Δηλαδή, είτε μου τα παίρνει άμεσα από την τσέπη, είτε μου αδειάζει τα ασφαλιστικά ταμεία, τελικά καταλήγει από την τσέπη μου να μου τα πάρει. Πληρώνουμε για υγεία, θέλουμε να έχουμε εδώ πέρα χειρουργία, να μπορεί να έρχεται ο κόσμος να χειρουργείται. Αν χρειάζεται να έχεις και απόγευμα χειρουργείο, να έχεις και απόγευμα χειρουργείο, όχι όμως επιπληρωμής. Δηλαδή, ποιο είναι αυτό που το αλλάζει το θέμα? Ούτε προσωπικό προσλαμβάνεται, ούτε καινούργια χειρουργικά τραπέζια ανοίγουν. Έρχεται όμως ο ιδιώτης γιατρός απ' έξω όμως. Μπορεί να έχει το δικαίωμα να χειρουργήσει. Ναι. Άρα λοιπόν θα πηγαίνουμε το νοσοκομείο να το δουλεύουμε από εδώ και πέρα με γιατρούς οι οποίοι θα έρχονται και φεύγουν από το νοσοκομείο, δεν θα έχουν καμία μονιμότητα μέσα στο νοσοκομείο. Θα εξυπηρετούν έτσι τις ανάγκες και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπάρχει. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος χειρουργείται. Αύριο ποιος θα τον δει μεταχειρητικά? Ο ιδιώτης ο οποίος ήρθε την Πέμπτη και πότε θα έρθει μετά την επόμενη εβδομάδα? Σε ποιον, δηλαδή ποιος είναι ο γιατρός του ο οποίος θα τον προσέξει? Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις, είναι μπαλώματα. Άρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας γκρεμίστηκε, γκρεμίζεται? Κοιτάξτε να δείτε, γκρεμίζεται. Στο σύστημα εγώ έχω ένα θέμα. Μιλάμε για μια, πώς το λένε, μια μεγάλη γκάμα από υπηρεσίες, από δομές, οι οποίες η κάθε μία δουλεύει μόνη της. Άρα εξ αρχής δεν μιλάμε για σύστημα. Όταν έχεις κέντρο υγείας στην Τρίπολη, το οποίο δεν είναι διασυνδεδεμένο με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και να σου καλύπτει όλα αυτά, δεν μιλάς για σύστημα. Μιλάς για διάφορες, πόσο λένε, δομές, οι οποίες υπάρχουν και εξυπηρετούν με διάφορους τρόπους και παρέχουν το ελάχιστο βασικό, ας πούμε, για τους ασθενείς. Τώρα, αυτό αν γκρεμίστηκε, είναι σε πολύ ωριακή κατάσταση. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη γκρεμίστηκε, εντάξει, τα ντουβάρια υπάρχουν ακόμα. Δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν βέβαια, τα βλέπετε, είναι οι πολύ ωραίες αναμονές, είναι μεγάλες οι δυσκολίες, ναι. Αυτά. Τι θα κάνετε περαιτέρω, εγώ να σας πω στο είναι... Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά θα συνεχίσω, εγώ θα είμαι και στην απεργία στις 28 Φλεβάρι. Καλό και όλους τους εργαζόμενους να έρθουν εκεί.